διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Λάρισας μαζί με τις διοικήσεις των πρωτοβάθμιων σωματείων καλούμε τους εργαζόμενους, το λαό της περιοχής μας εδώ να συμμετέχει μαζικά στην απεργιακή, στην πρωτομαγιάτικη απεργιακή συγκέντρωση την Κυριακή στις 1 του Μάη στην Κεντρική Πλατεία. Καλούμε τον κάθε απλό άνθρωπο, πολίτη εδώ πέρα της περιοχής μας, να σκεφτεί, να προβληματιστεί σε σχέση με τη σημασία, τη βαρύτητα που έχει η δική του ενεργή συμμετοχή στο κίνημα, η στάση του απέναντι στις εξελίξεις, οι οποίες διαδραματίζονται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Γιατί η φετινή Πρωτομαγιά πραγματικά θα λέγαμε θα πραγματοποιηθεί μέσα σε πρωτόγνωρες συνθήκες, συνθήκες που διαμορφώνουν από τη μια πλευρά ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος που συνεχίζεται με αμύωτη ένταση στην Ουκρανία και με πολύ υπαρκτό τον κίνδυνο πραγματικά να γενικευτεί, δηλαδή κίνδυνος γενικότερης ανάπτυξης, με την εμπλοκή της χώρας μας σε αυτόν να βαθαίνει διαρκώς, ανεβαίνοντας επίπεδο και μετατρέποντας τη χώρα μας πραγματικά σε στόχο αντιπίνου. Και να πούμε ότι η πόλη και η περιοχή μας αποκτούν ιδιαίτερο ρόλο σε αυτή την επιλογή και σε αυτή την προσπάθεια συμμετοχής της χώρας σε αυτούς τους σχεδιασμούς και τον πόλεμο. Και δεν μπορούμε σε καμιά περίπτωση να αισθανόμαστε ασφαλείς όπως θέλουν να μας πείσουν η κυβέρνηση και οι διάφοροι που συνεπικουρούν ας πούμε, σε αυτή την κατεύθυνση, επειδή ακριβώς στην πόλη μας θα έχουμε σε λίγες μέρες επάνωδο των περίφημων ας πούμε, θεριστών, δηλαδή των δολοφονικών drones στην 110 πτέρυγα μάχης, δεν μπορούμε να αισθανόμαστε καμία σιγουριά και καμία ασφάλεια επειδή στην πόλη μας εδρεύει ένα ευρωστρατηγείο, δηλαδή είναι ένα μικρό ορμητήριο των Αμερικανών και Ευρωπαίων υπεριαλιστών, στα πλαίσια της γενικότερης συμμετοχής της χώρας μας σε αυτούς τους σχεδιασμούς. Σε αυτό έχουν φροντίσει και η σημερινή κυβέρνηση και οι προηγούμενες να εμπλέκουν όλο και περισσότερο και όλο και μεγαλύτερο βάθος σε αυτά τα σχέδια του ΝΑΤΟ, μετατρέποντας τη χώρα συνολικά σε ορμητήριο. Άρα λοιπόν αυτή η Πρωτομαγιά αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε σχέση με αυτή την πλευρά, θέλοντας να στείλουμε ένα μήνυμα, διατρανώντας την αντίθεσή μας καταρχήν απέναντι στη συμμετοχή, στην εμπλοκή της χώρας μας με κάθε τρόπο και μορφή που αυτή να σου εκφράζεται. Άρα λοιπόν να κλείσουν όλες αυτές οι βάσεις που υπάρχουν στην περιοχή και στη χώρα μας και να σταματήσει κάθε είδους όπως είμαστε εμπλοκή. Η φετινή Πρωτομαγιά θα πραγματοποιηθεί επίσης σε συνθήκες όπου έχουμε ένα διαρκώς εντυνόμενο κύμα ακρίβειας που κατατρώει σαν το σαράκι καθημερινά κάθε ηκμάδα του εισοδήματός μας, των μισθών μας, που μας βυθίζει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο ακόμα περισσότερο στη φτώχεια και στην ανέχεια. Κύμα βεβαίως που εντείνει ο πόλεμος, αλλά που δεν έχει να κάνει αποκλειστικά με τον πόλεμο, έχει να κάνει αντίστοιχα όπως έχει και η συμμετοχή στον πόλεμο αντίστοιχη σκοπιμότητα είναι τι, δηλαδή να διευκολυνθεί για άλλη μια φορά η κερδοφορία, η ανταγωνιστικότητα των μεγάλων ας πούμε, μονοπωλιακών ομίλων. Και πιο συγκεκριμένα οι διάφορες πράσινες επενδύσεις, η πολιτική της πράσινης μετάβασης που την πληρώνουμε εμείς από την τσέπη μας με τις δικές μας θυσίες. Κύμα ακρίβειας που δεν αντιμετωπίζεται βεβαίως σε καμιά περίπτωση με αυτά τα πενιχρά επιδόματα που ξεκίνησαν ήδη ας πούμε, να τρέχουν και ανακοίνωση πριν από λίγες μέρες η κυβέρνηση, δεν αναχαιτίζεται με τις αυξήσεις ψίχουλα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση στο κατώτατο όσο μισθό. Και οι οποίες βεβαίως, ακόμα και αυτές, αφορούν ένα πολύ μικρό μέρος του συνόλου των εργαζομένων. Αυτούς που πραγματικά, όπως λένε και τα επίσημα στοιχεία, δεν μπορούν να καλύψουν ούτε τις στοιχειώδεις ανάγκες τους. Είναι ουσιαστικά παρηγοριά στον άρρωστο, ώστε να βγει η ψυχή του. Θέλουμε λοιπόν να απευθυνθούμε στον κόσμο εδώ της περιοχής μας και να πούμε ότι έχουμε πληρώσει ήδη αρκετά. Έχουμε πληρώσει ένα μεγάλο τίμημα όλα τα προηγούμενα χρόνια στις προηγούμενες κρίσεις και τώρα τα τελευταία δύο χρόνια εν μέσω πανδημίας. Βάλαμε λοιπόν πλάτη, μας καλούν ξανά να βάλουμε πλάτη. Δεν θα ανεχτούμε ξανά να πληρώσουμε με αιματηρό τρόπο τις θυσίες
για τα κέρδη των λίγων, των εκμεταλλευτών μας. Αυτό είναι το νόημα λοιπόν της φετινής απεργίας της 1ης Μάη, όπου η σύγχρονη μετάφραση θα λέγαμε είναι τι, ότι αυτή είναι η δικαιολογημένη οργή και αγανάκτηση που υπάρχει σε όλους μας, ζώντας ακριβώς αυτές ας πούμε, τις καταστάσεις, πρέπει να μεταφραστεί σε οργανωμένο αγώνα, σε οργανωμένη συλλογική διεκδίκηση, παντού. Εκεί όπου ο καθένας μας δουλεύει, στη γειτονιά, στον χώρο δηλαδή όπου ζει, αυτός και η οικογένειά του. Αυτό είναι το νόημα λοιπόν της κατακόκκινης πρωτομαγιάς που ξεκίνησε από τον Σικάγο του 1886 μέχρι και σήμερα. Αυτό είναι το νόημα που θέλουν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο τα τελευταία χρόνια και επιδιώκουν ας πούμε διαρκώς να απονευρώσουν, να σβήσουν. Λοιπόν, όπως είναι και όλες αυτές οι διαδικασίες με τις οποίες τι, έχουν κηρύξει για παράδειγμα την πρωτομαγιάτικη απεργία σε επίσημη αργία, προσπαθώντας λοιπόν να αποκόψουν κάθε επαφή, κάθε συζήτηση γύρω από αυτό το πραγματικό αγωνιστικό διεκδικητικό περιεχόμενο που έχει η εργατική ας πούμε πρωτομαγιά. Καλούμε λοιπόν όλο τον κόσμο να συμμετέχει μαζικά σε αυτήν την απεργιακή συγκέντρωση στις 10 η ώρα το πρωί στην κεντρική πλατεία, λέγοντάς το ότι εμείς είμαστε που πρέπει να πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας. Η πείρα λοιπόν η ιστορική και της πρωτομαγιάς και συνολικά της ζωής είναι ότι δεν μπορούμε να έχουμε καμία προσδοκία να περιμένουμε να αλλάξει την κατάσταση της ζωής μας κάποιος ας πούμε σωτήρας. Μόνοι μας θα σωθούμε, οργανώνοντας την πάλη μας, οργανώνοντας τον αγώνα μας και διεκδικώντας αυτά τα οποία σήμερα ας πούμε έχουμε ανάγκη. Και αυτό που έχουμε ανάγκη δεν είναι λοιπόν πενιχρές αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, αλλά είναι συλλογικές συμβάσεις για όλους τους εργαζόμενους. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν σας μοιράζουμε σήμερα εδώ και την πρόταση σχέδιο που έχουν διαμορφώσει ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα και συνδικάτα ανά την Ελλάδα σε σχέση με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, την επαναφορά λοιπόν και στο ύψος μάλιστα των 825 ευρώ, που είναι μια βασική αρχή για να ανακάψουν εργαζόμενοι από τις τεράστιες απώλειες που έχουν στο εισόδημά του το τελευταίο χρονικό διάστημα. Μαζί με μια σειρά άλλα μέτρα ανακούφισης όσον αφορά το λαϊκό εισόδημα. Με αυτό λοιπόν το νόημα, με αυτό το περιεχόμενο και με τις διεκδικήσεις, καλούμε λοιπόν το λαό της πόλης, όχι μόνο τους εργαζόμενους, να συμμετέχουν μαζικά σε αυτή την απεργιακή συγκέντρωση στις 10 η ώρα το πρωί στην κεντρική πλατεία. Λοιπόν, καταρχήν, αν θέλει, είναι εδώ και οι συνάδελφοι υπόλοιποι. Αν θέλουν να πούν κάτι από σωματεία, δεν ξέρω. Απ' ει μετά στο τέλος, εδώ στο Πανελλήνιο Μουσικό Σύλλογο. Το παράδειγμα. Λοιπόν, να πούμε ορισμένες πλευρές σε σχέση με την αύξηση του κατώτατου μισθού. Όπως είπα και πριν, καταρχήν αυτή είναι η αύξηση, μάλιστα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το παραδέχτηκε, έτσι δεν αφορά το σύνολο των εργαζομένων. Αφορά δηλαδή, έτσι είπε, τουλάχιστον 650.000 εργαζόμενους. Και εμείς κρατάμε μικρό καλάθι με την έννοια ότι μέσα στους 650.000 εργαζόμενους ενδεχομένως που είναι όλοι αυτοί οι οποίοι πληρώνουν με τον κατώτατο μισθό, εκεί μέσα όμως καταγράφονται ενδεχομένως και αυτοί οι συνάδελφοι οι οποίοι μπορούν να δουλεύουν σε προγράμματα κοινοφιλούς εργασίας, άρα λοιπόν περιορισμένη χρονική διάρκεια, συμβάσει ορισμένου χρόνου ή αν θέλετε ας πούμε, μπορούν να δουλεύουν ας πούμε, με τετράωρα, δηλαδή μην είναι πλήρως απασχόλησης. Πληρώνονται όμως με βάση τον κατώτατο μισθό. Όλοι αυτοί είναι αυτή τη μάζα. Αφορά επίσης εκείνο το κομμάτι των εργαζομένων που με βάση επίσημα στοιχεία, δηλαδή το 46% τουλάχιστον ας πούμε, 100%, δεν μπορεί να εξασφαλίσει ούτε τα στοιχειώδη. Τώρα, τι να θεωρήσουμε δηλαδή, ότι με 1,66 επιπλέον την ημέρα που θα παίρνει αυτός ο άνθρωπος θα είναι σε θέση δηλαδή να μπορεί να διαβιώσει αυτός και η οικογένειά του, είναι σκέτια με κοροϊδία. Δεν και πολύ περισσότερο είναι και πρόκληση όταν αφήνει απ' έξω όλους τους υπόλοιπους εργαζόμενους οι οποίοι αμείβονται ή αμείβονται μέχρι σήμερα με το κάτι της παραπάνω τα 660
3 ευρώ μεικτό μισθό που πέραν, ας πούμε, μέχρι σήμερα. Μεικτό. Που δεν είναι στο χέρι, λοιπόν, ας πούμε, αυτά τα χρήματα. Κάποιος, δηλαδή, ας πούμε, που παίρνει σήμερα μεικτό μισθό 670, που παίρνει, ας πούμε, 700, παίρνει 750 μεικτό μισθό. Λοιπόν, τι να πούμε, ότι είναι πλούσιος. Αφορά μόνο αυτούς οι οποίοι είναι πραγματικά βυθισμένοι, ας πούμε, ήδη στη φτώχεια, να το πούμε έτσι. Έχουν, ας πούμε, πρόβλημα. Επίσης, επειδή ακούγονται και πολλά άλλα σε σχέση ότι θα συμπαρασύρει, για παράδειγμα, επιδόματα, π.χ. ας πούμε τριετιών, καταρχήν αφορά μόνο όσους ήταν εν εργασία, δηλαδή πριν το 2012, που υπήρξαν αυτές οι αλλαγές με την πράξη Υπουργικού Συμβουλίου και την τεράστια μείωση με τον μισθό, και πληρώνονταν με τον κατώτερο μισθό. Άρα, λοιπόν, από ένα πολύ μικρό μέρος των εργαζομένων. Αφορούν, δηλαδή, θα συμπαρασύρει αυτές τις τριετίες. Για όλους τους υπόλοιπους εργαζόμενους, οι οποίοι αμείβονται με κάτι της παραπάνω, διαφορετικό από το σημερινό κατώτατο μισθό, δεν τους αφορά, δεν θα αναμένουν, λοιπόν, καμία αύξηση. Και όλα αυτά γίνονται ακριβώς, γιατί εδώ δεν έχουμε μια υπογραφή συλλογικής σύμβασης, αλλά έχουμε μια εφαρμογή του κατάπτυστου αυτού νόμου Βρούτσι-Αυτιόγλου, δηλαδή του νόμου της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, που ψήφισε η Νέα Δημοκρατία και εφάρμοσε ο ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με τον οποίο κατώτατος μισθός αποφασίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, δηλαδή της κυβέρνησης, και με βάση το κριτήριο των αντοχών της οικονομίας. Που σημαίνει, δηλαδή, μπορεί να υπάρχει και αντίστροφη διαδικασία όταν λέμε εμείς τώρα, για παράδειγμα, τις τελευταίες μέρες και εσείς παρακολουθείτε τα δημοσιεύματα, που βγαίνει η έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που λέει «Στην παγκόσμια οικονομία αναμένονται αναταράξεις». Την επόμενη στιγμή, λοιπόν, μπορεί να πάρουν και αυτή την αύξηση που δώσαν, η οποία είναι σήμερα κατώτερη και του πληθωρισμού που τρέχει, λοιπόν, να την πάρουν αυτοί και άλλοι τόσοι, ας πούμε, πίσω. Κανένας, τίποτα, λοιπόν, δεν διασφαλίζει μέσα από τέτοιες διαδικασίες τους εργαζόμενους. Ο μόνος παράγοντας που μπορεί να διασφαλίσει τη ζωή του είναι η ίδια του υπάλληλοι, η ίδια του συμμετοχή στον οργανωμένο αγώνα. Αυτά είναι τα πράγματα. Εμείς με αυτή την πρόταση που καταθέτουμε εδώ, μαζί με άλλα εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες και συνδικάτα, λοιπόν, που την έχουν, ας πούμε, συνυπογράψει, είναι καταρχήν πρόταση υπάλληλης. Δεν είναι μια πρόταση προς τον Υπουργό για να πάρει, ας πούμε, μια απόφαση. Είναι πλαίσιο διεκδίκησης με βάση τις δικές μας ανάγκες, με βάση αυτό που χρειαζόμαστε εμείς σήμερα. Και όχι ότι περισσέψει από το τραπέζι, ότι ψίχουλα, ας πούμε, πέσουν.